Πολύ κοντά ώστε το όνειρο να γίνει πραγματικότητα, παίρνοντας επιτέλους σάρκα και οστά η μεγάλη αγκαλιά που θα στεγάσει την αγάπη και τα όνειρά του, λύνοντας διαπαντός το στεγαστικό του πρόβλημα, βρίσκεται πλέον ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό στο Ρέθυμνο. Το κτίριο στους Αρμένους που το 1998 προσφέρθηκε ως δωρεά στο Δήμο Ρεθύμνου από τον γιατρό Εμμανουήλ Χριστουλάκη με την επιθυμία του να λειτουργήσει εκεί πολυδύναμο ιατρείο, είναι αυτό που μόλις ολοκληρωθεί θα στεγάσει τα παιδιά της καρδιάς μας, όπως όλοι στο Ρέθυμνο αποκαλούν τα παιδιά με αναπηρία. Όπως διαβεβαιώνουν οι αιρετοί του Ρεθύμνου, εδώ και καιρό έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να ολοκληρωθεί η μελέτη και το έργο να ενταχθεί σε πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης. Είμαστε τώρα σε μία συνεργασία προκειμένου να τελειώσει ένα project που ετοιμάζει ο Δήμος με το Σωματείο, ένα κτίριο εδώ στους Αρμένους. Τελειώνει και η μελέτη του προκειμένου να ενταχθεί σε πρόγραμμα της Περιφέρειας για να κάνουμε αυτή τη στέγη για την οποία έχει τόσο μεγάλη ανάγκη και ο Σύλλογος και κυρίως βέβαια οι ωφελούμενοι. Προσπαθούμε και νομίζω πως θα το καταφέρουμε αυτή τη δομή να την αναδείξουμε στους Αρμένους και δεν θα σταματήσουμε εκεί. Σκεπτόμαστε και ονειρευόμαστε ολοένα και περισσότερο ότι το Ρέθυμνο πρέπει να είναι πρωτοπόρο όχι μόνο στα θέματα βιώσιμης κινητικότητας αλλά κυρίως βιώσιμης συμπεριφοράς και πολιτισμένης συμπεριφοράς απέναντι σε εκείνα τα παιδιά που μας πλημμυρίζουν πραγματικά με χαρά και ενθουσιασμό. Βασική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής όμως δεν είναι μόνο η επίλυση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και η ουσιαστική στήριξη του Συλλόγου με εξειδικευμένο προσωπικό και με στοχευμένα προγράμματα προς όφελος των δεκάδων ατόμων στα οποία απευθύνεται. Είναι σημαντικό αυτός ο Σύλλογος να μπει στον κατάλογο των σωματείων που το Υπουργείο έχει στο μυαλό του και στη φροντίδα του. Δεν αρκεί μόνο να φτιάξει μια δομή, πρέπει να στηριχθεί με συνεχόμενα προγράμματα, γιατί όλες αυτές οι δομές απαιτούν χρήματα και εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν είναι απλώς να λέμε ότι φτιάξαμε ένα κτίριο για τα εγγένεια, πρέπει αυτό το κτίριο ολοένα και περισσότερο να παράγει έργο. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε σε όλα τα επίπεδα, πιστεύοντας ότι δεν πρέπει να είμαστε στο περιθώριο, αλλά αξίζει να είμαστε, να είναι τα άτομα με αναπηρία στο κέντρο του κόσμου, να συμπορεύονται με την κοινωνία μας. Το έργο πάντως με βάση τους πρώτους υπολογισμούς των μηχανικών και μετά τις ανατιμήσεις των οικοδομικών υλικών μαζί με την επίπλωση εκτιμάται ότι θα αγγίξει σχεδόν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.